Και όσοι έρχονται εννοείται στην νέα τη χρονιά. Κυριάκος Δημητρίου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, στέγιο σε εσένα και σε όλους τους ακροάτες. Ο απολογισμός οδηγός σας καταρχάς για το 16 τι λέει, και μπαίνοντας το 17 τι αναμένετε? Παίρνοντας ολόκληρο το χρόνο, δηλαδή ξεκινώντας από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, σαφέστατα μας βρήκε να παλεύουμε μέχρι τέλους σε διπλό ταμπλό και σε προάθλημα και σε κύπελλο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουμε να φτάνουμε στην πηγή. Κάτι που είχαμε τονίσει από το πέρας, λίγο πριν πέσει η αυλαία της περσινής σεζόν, μας βρίσκει πιο δυνατούς και πιο πεισμωμένους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, που βεβαίως για μας έχει μια πάρα πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα, για μας, για την ομάδα, το σωματείο, την πόλη της Λάρνακας και όλο τον κόσμο, το γεγονός ότι μπήκαμε στο νέο μας γήπεδο, στο ΑΕΚ Αρένα. Μας βρίσκει τώρα το πρώτο μισό της φετινής σεζόν, και αφού μεσολάβησε η πορεία στην Ευρώπη, όπου και πάλι τα πήγαμε εξαιρετικά καλά, αλλά στο νήμα χάσαμε την πρόκριση για τους ομίλους του Europa League, τη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League. Στο πρώτο μισό ήμασταν η ομάδα που προπορευόταν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ήταν σταθερά στην πρώτη θέση, αν και μπήκαμε τελευταίοι στον μαραθώνιο. Ξεχωρίσαμε βεβαίως με τη σταθερότητα. Σίγουρα το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες απρόσμενες απώλειες, αλλά η ομάδα αισιοδοξούμε ότι θα επανέλθει δρυμύτερη με την έναρξη του 2017. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε για να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτερη, και με την ευχή βεβαίως το νέο έτος να μας βρει στη θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα γράψατε ιστορία το 2016 με την ανέγερση του κηπέδου, θέλετε να γράψετε ιστορία το 2017 με την κατάκτηση του τίτλου. Αυτός ο μεγάλος στόχος. Από τη στιγμή που είμαστε σταθερά στην πρώτη θέση της στέγη, από τη στιγμή που τα δύο τελευταία χρόνια παλεύουμε γι' αυτό μέχρι το τέλος, διεκδικώντας μαζί με το ΑΠΟΕΛ, που τα κατάφερα δύο τελευταία χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι η επιθυμία όλων μας αυτή την χρονιά, το 2017, να αποδειχθεί τυχερό γουρλίδικο για όλους και την οικογένεια της ΑΕΚ. Και σε συνδυασμό με την είσοδό μας στο ΑΕΚ Αρένα, να καταφέρουμε να πάρουμε και κάποιο τίτλο. Αυτό είναι ο διακαής πόθος όλο. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην παρουσία κόσμου στην συνέχεια, που βαραίνει μπάλα, αυξάνεται η πίεση, είναι λογικό όσο περνούν οι αγωνιστικές. Τι αναμένετε και τι λέει το ρεπορτάζ σας ό,τι αφορά στα της επανέναρξης του πρωταθλήματος και τον ντέρπι με τον Απόλλωνα? Στο πρώτο σκέλος ακούω, πριν και το νεκτάριο, με το πρωτάθλημα να έχει αυτή την μορφή, αυτόν τον ανταγωνισμό, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όσο προχωράμε σε βάθος θα αυξάνεται και η παρουσία του κόσμου σε όλα τα γήπεδα. Το ίδιο περιμένουμε να συμβεί και στο ΑΕΚ Αρένα. Παραδείγματα προς μίμηση έχουμε τα δύο μας πρώτα παιχνίδια στο γήπεδο, που ήταν κατάμεστο το γήπεδό μας. Το ίδιο θέλουμε να συμβεί και στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Είναι ένα όπλο που από τη στιγμή που το ενεργοποιήσαμε οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Η καθαρά ποδοσφαιρική έδρα, το καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα. Λόγω των καιρικών συνθηκών προπονηθήκαμε και πάλι στο Κήπιο. Αν διαβάνεσαι ότι είναι διαφορετική πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι διαφορετική η ρυθμή σε κλειστό γήπεδο. Συνεχίζουμε αύριο με πρωινή προπόνηση, τελευταία του 2016. Από εκεί και πέρα χωρίς ρεπό, χωρίς σταματημό, για να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι στην επανέναρξη με τον Απόλλωνα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, που είναι η μοναδική μας επιδίωξη. Και σε ό,τι αφορά στην μεταγραφική περίοδο, έχει ξεκαθαρίσει σε ποιες θέσεις και ποσοτικά με πόσους θα ενισχυθείτε? Η μεταγραφική περίοδο ανοίγει με την έλευση του 2017. Έχουμε δει πολλές φορές ότι τα μεταγραφικά θέματα τα χειρίζεται ο τεχνικός μας διευθυντής, και όταν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Θεωρείτε δεδομένη όμως η ενίσχυση, σωστό? Θα δούμε. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις του τεχνικού μας διευθυντή. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι γίνονται όλες οι κινήσεις που πρέπει, και αυτό το έχει αποδείξει πολλά. Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι
γίνονται όλες οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη ομάδα στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Έτσι, πολλά καλή χρονιά σε σένα, οικογενειακός και στην οικογένεια της ΑΕΚ, Κυριάκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για να τα αποδίδω. Να είσαι καλά.